Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκαμε καθόλου συγκεντρωμένοι. Φάγαμε δύο γκολ από λάθη τραγικά της άμυνας. Μετά προσπαθήσαμε να παίξουμε, αλλά ήταν υπερβολικά καλή στην κόντρα. Και μοιραία ήρθε, φάγαμε 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο είναι βαρύ σκορ για μας αυτό. Γιατί όμως είχαμε αυτό το διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο? Δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι το τέταρτο παιχνίδι που μπαίνουμε μέσα και τρώμε γκολ αμέσως. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το κοιτάξουμε, να συγκεντρωθούμε, ίσως να πρέπει να πούμε διάφορα πράγματα διαφορετικά στο ημίχρονο. Ξέρω, Θοδωρή, σήμερα ήταν το καλύτερο δώρο για την κερδίσω, έτσι? Ναι, κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Πρώτο ημίχρονο είμαστε καλοί, βγάλαμε 5-6 φάσεις που μπορούσαμε να κάνουμε ένα γκολ, δεν το κάναμε. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο. Συγχαρητήρια στους παίχτες μου και θα δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι. Μάλλον σας έκανε καλό το η διακοπή του πρωταθλήματος. Σίγουρα μας έκανε καλό, δουλέψαμε πολύ, ηρεμήσαμε και πιστεύω από παιχνίδι σε παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι. Ήταν σήμερα μια απάντηση σε αυτούς που αμφισβήτησαν τον κεραυνό το τελευταίο διάστημα? Δεν μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι παίζουμε από την αρχή της σεζόν εξαιρετικά καλά. Είναι σίγουρο ότι η ομάδα δεν μπορεί να παίξει από την αρχή της σεζόν μέχρι το τέλος ακριβώς το ίδιο, γιατί έχουμε παιδιά τα οποία δουλεύουν, παιδιά τα οποία κουράζονται, αλλά πιστεύω ότι επειδή η ομάδα του Αγίου Βασιλείου είναι η οικογένεια, θα πάμε καλά μέχρι το τέλος. Κάνε επιστροφή σήμερα μετά από αρκετούς μήνες, έτσι, συναισθήματα? Από 5 μήνες. Δεν έχω ξανακάτσει τόσο πολύ έξω. Σαν να μπαίνω πρώτη φορά στο γήπεδο, έτσι μου φάνηκε. Είχα άγχος πριν το παιχνίδι. Εντάξει, το θέμα είναι ότι κέρδισε η ομάδα. Μια χαρά, γυρίσαμε στα θετικά αποτελέσματα και τα πάντα είναι στο χέρι μας. Και το πάνω είναι το ζεστό χειροκρότημα των συμπαικτών σου και των φιλάθλων που την ώρα που μπήκε στον αγροτικό χώρο, έτσι, Βιτάρια? Ευχαριστώ πολύ όλους, γιατί και τα παιδιά, οι συμπαίκτες μου και η διοίκηση με στήριξε όσο μπορούσαν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η συνέχεια και το κεραυνό? Είναι θετική σίγουρα. Σαν ομάδα κάναμε μια κοιλιά. Δεν γίνεται μια ομάδα να κάνει 30 νίκες στο πρωτάθλημα. Η ομάδα είναι πολύ καλή. Παίξαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα σήμερα. Και το αποτέλεσμα πιστεύω μας δικαιώνει. Και ήταν ένα δωράκι για τον coach, έτσι? Για όλους. Για τον coach και για τον Θόδωρο τον Κανελόπουλο που έχουμε στην ομάδα. Να είναι χρόνια τους πολλά και να είναι καλά. Και πάνω απ' όλα υγεία.